Προβληματισμένη η κοινή γνώμη παρακολουθεί τα τελευταία χρόνια τι αποκαλύψει για βία, περιστατικά και κακοποίηση. Βίε συμπεριφορέ που συχνά οδηγούν στι δικαστικέ αίθουσε ολόκληρε οικογένειε, αφού και η ενδοοικογενειακή βία αποτυπώνει αυξητικέ τάσει. Πάνε όμω όλε οι υποθέσει στα δικαστήρια. Η απάντηση είναι ότι συχνά πολλά από τα θύματα στην πορεία μετά την καταγγελία αλλάζουν στάση και τελικά ενώπιον του δικαστηρίου μιλούν για σχέσει που έχουν εξομαλυνθεί. Πολύ λίγε περιπτώσει φτάνουν στα κρατήρια, δυστυχώ. Μακάρι βέβαια ε, η μη ας πούμε, ολοκλήρωση της ποινική διαδικασίας να συνοδεύεται από αυτό το οποίο ο νόμος απαιτεί ως προϋπόθεση για την ποινική διαμεσολάβηση. Σε πολλές από τις περιπτώσεις που οι υποθέσεις δεν ολοκληρώνονται όμως, αυτό δεν σημαίνει βελτίωση των σχέσεων, αλλά ανοχή σε έναν εκβιασμό συχνότερα κατά του θύματος. Θύματα που κακοποιήθηκαν κατήγγυλαν, αλλά τελικά υπέκυψαν στον εκβιασμό και από φόβο σταμάτησαν τη δικαστική οδό όχι όμως ως προϊόν βίας ή απειλής. Δηλαδή να μην αποσύρεται μια υπόθεση επειδή ακριβώς υφίσταται το θύμα μια επιπλέον απειλή. Γίνεται αυτό. Γίνεται. Βεβαίω γίνεται. Εάν αυτό είναι... Ε, ζήτημα ουσιαστικής διευθέτησης, αποκατάστασης σε ένα βαθμό τουλάχιστον των, των, σχέσεων, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Αναμφισβήτητα η κακοποίηση και κυρίως η ενδοικογενειακή βία έχει έμφυλα χαρακτηριστικά και συχνά θύμα είναι οι γυναίκες και τα παιδιά. Όμως στην Ελλάδα με το βάρος της δεκαετούς οικονομικής κρίσης και της πανδημίας, η βία κατά του άνδρα είναι επίσης ένα δυνατά μετρήσιμο στοιχείο. Ήδη από ναι. το 2017 το 1 τρίτο της κακοποίησης των α, ανθρώπων Ξέρετε. που φτάνουν, το 1 τρίτο της κακοποίησης είναι κακοποίηση ανδρών. Θα σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολύ, πολλά περιστατικά βίας κατά των ανδρών. Από αυτά ελάχιστα φτάνουν στα ακροατήρια. Ελάχιστα. Στι περιπτώσει τη κακοποίηση ανδρών, οι υποθέσει σπάνια φτάνουν να γίνουν καταγγελία. Από την τροπή και την έκθεση, μέχρι την αίσθηση του πώ η κοινωνία λαμβάνει τέτοια περιστατικά, αφήνει αυτού του είδου τη βία να εξελίσσεται και μάλιστα με έντονα χαρακτηριστικά. Η σωματική κακοποίηση, κατά τα ψέματα, είναι λίγο πιο ξεκάθαρη τι περισσότερε φορέ. Δηλαδή, από εκεί πέρα μιλάμε για μόλοπε κλπ. κλπ. Ωστόσο, στην ψυχολογική κακοποίηση φαίνεται ότι υπάρχουν φωνέ, διαρκή γκρίνια, προσβολέ ηρωνία, σαρκασμό, γελιοποίηση οικονομικό έλεγχο, αποκοπή από συγγενεί και φίλου, άσκηση ελέγχου, αρνητική κρατική και διακοπή επικοινωνία. Οι ατέλειωτε σιωπέ αυτέ οι οποίε μπορεί να υπάρχουν. Η βία κατά του άνδρα εκδηλώνεται και με σωματική κακοποίηση, αλλά κυρίω ψυχολογική και λεκτική. Θεωρώ ότι δυσκολότερα ο άνδρας οδηγείται στην καταγγελία της κακοποίησης λόγω ακριβώς της ιδιαιτερότητας που έχει αυτός προς την υπόστασή του. Το δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν περιστατικά. Έτσι, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που καταγγέλλονται. Ελάχιστες βέβαια, αλλά υπάρχουν. Οι συνέπειες της ανδρικής κακοποίησης δεν διαφέρουν από αυτές της γυναικείας. Χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυστημία και κατάθλιψη συγκαταλέγονται ανάμεσα σε αυτό που αισθάνεται ο κακοποιημένο άνδρα. επόμενο είναι η ανοχή, η οποία μπορεί να υπάρχει, η ντροπή και η σιωπή και η γελιοποίηση σε φίλου. Ξέρετε, άτομα τα οποία α, έχουν προσπαθήσει να μιλήσουν, ουσιαστικά με κάποιο τρόπο η γελιοποίηση την οποία δέχτηκαν, δέχτηκαν να έχουν οδυνηρά συναισθήματα, χειρότερα συναισθήματα σε σχέση με την κακοποίηση την οποία υπέστησαν. Ω προ την αιτία που οι άνδρες υπομένουν χειριστικέ και βίαιε συμπεριφορέ, αυτέ εκτείνονται σε ένα ποσοστό από την ανάγκη προστασία των παιδιών του μέχρι και το φόβο τη ανεξαρτητοποίηση.